Στη Βρετανία να κάνει η ψώνια εθεάθη η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίτλετον σύμφωνα με τον βρετανικό τύπο Θανάση Γκαβέ με φόντο την έντονη σεναριολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας της. Ακριβώ, Μαρκό. Ήταν ακριβώ δύο μήνε ε, μέσα στο Σαββατοκύριακο από την επέμβαση στην Κυλιακή Χώρα και η πριγκίψα της Ουαλέας θεάθη μαζί με τον σύζυγό της, τον πριγκίπα Γουίλιαμ, στο Windsor να ψωνίζει, επισκέφθηκε συγκεκριμένα ένα κατάστημα που πουλά τρόφιμα παραγωγής των βασιλικών ακροκτημάτων της περιοχής και όπως είπαν οι άνθρωποι που την είδαν στην εφημερίδα Σαν, φαινόταν χαρούμενοι, χαλαροί και υγιής. Επίση, η εφημερίδα λέει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η Kate Midleton παρακολούθησε από κοντά τι αθλητικέ δραστηριότητε των τριών παιδιών τη. Ενώ υπάρχει και ένα δημοσίευμα από του Κυριακάτικου Times ότι γενικότερα τι τελευταίε εβδομάδε έχει αρχίσει και επισκέπτεται το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα τρία παιδιά τη, το Άσκοτ, σε κοντινή απόσταση από το Windsor. Σύμφωνα δε με αυτό το ρεπορτάζ, θα πρέπει να περιμένουμε την πρώτη επίσημη επανεμφάνισή τη στο τέλο των σχολικών διακοπών για το Αγγλικανικό Πάσχα, δηλαδή από τα μέσα Απριλίου και μετά, αν και δεν αποκλείεται να τη δούμε στη Πασχαλινή Λειτουργία στο Γουίνσορ, δηλαδή στι 31 Μαρτίου. Επίση, φίλο του Ζεύγου είπε ότι δεν θα απέκλειε η Κέιτ Μίτλετ να αναφερθεί στο πρόβλημα υγεία που αντιμετωπίζει, αλλά όχι με κάποια επίσημη δήλωση, απλά σε κάποια κουβέντα με πολίτε όταν αρχίσει να εμφανίζεται ξανά δημοσίω. Θα σε ευχαριστούμε πολύ.